πρόβλημα από μέλισσα ή σφίκα, τι συμβαίνει στο σώμα και πώς το χειριζόμαστε όταν σας τσιμπάει μια μέλισσα ή μια σφίκα, εγχέει δηλητήριο μέσω του κεντριού της στο δέρμα σας. Οι σφίκες έχουν κεντριά χωρίς ακίδες, που συνήθως παίρνουν μαζί τους μετά το τσίμπημα. Έτσι, αυτά τα έντομα μπορούν να τσιμπήσουν πολλές φορές μέσα σε λίγο χρόνο. Η μέλισσα έχει ένα ανταθωτό κεντρί που παραμένει στο δέρμα του θύματος μαζί με τον δηλητηριώδη σάκο. Περίπου 3% των ανθρώπων που δέχονται τσίμπημα από μέλισσα ή σφίκα έχει κάποια αλλεργική αντίδραση στο τσίμπημα και έως το 0,8% των θυμάτων από τσίμπημα μέλισσας έχουν σοβαρή και απειλητική για τη ζωή τους αλλεργική αντίδραση που είναι γνωστή ως αναφυλαξία. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μόνο μία τοπική αντίδραση σε τσίμπημα μέλισσας. Στην κανονική αντίδραση σε τσίμπημα μέλισσας, το δέρμα κοκκινίζει και πονάει. Ακολουθεί τοπικό ίδημα ή κεκνισμός, αλλά ο πόνος εξαφανίζεται συνήθως μετά από μερικές ώρες. Στη λεγόμενη μεγάλη τοπική αντίδραση σε τσίμπημα εντόμου, το πρίξιμο, η ερυθρότητα και ο πόνος μπορεί να διαρκέσει μέχρι και μία εβδομάδα. Σε μια συστημική αλλεργική αντίδραση, ολόκληρο το σώμα επηρεάζεται. Το θύμα μπορεί να αναπτύξει κνίδωση, ρυθρότητα ή πρίξιμο σε περιοχές του σώματος μακριά από το σημείο του τσιμπήματος. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης, έμετον αυτία διάρεια ζάλι τι πρέπει να κάνετε για τσίμπημα από μέλισσα ή σφίκα, εάν έχετε γνωστό ιστορικό σοβαρών αντιδράσεων σε τσιμπήματα εντόμων ή αν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε σοβαρά συμπτώματα από εκείνα που αναφέρονται παραπάνω, καλέστε άμεσα έναν γιατρό ή τις πρώτες βοήθειες. Προσδιορίστε αν το κεντρί είναι ακόμα στο δέρμα σας, αναζητήστε μια μικρή μαύρη κουπίδα στο σημείο του τσιμπήματος και αφαιρέστε το αμέσως όταν είναι ορατό στην πληγή. Πολλοί γιατροί συστήνουν τη χρήση ενός σκληρού αντικειμένου, όπως μια πιστωτική κάρτα ή ένα μαχαίρι για να το σύρετε πάνω από την περιοχή και να αφαιρέσετε το κεντρί. Το δηλητήριο της μέλισσας είναι στον σάκο του κεντριού, ο οποίος παραμένει στο δέρμα του θύματος και μπορεί να πάρει 2-3 λεπτά για να απελευθερώσει όλο το δηλητήριο. Έτσι η άμεση απομάκρυνση του κεντριού μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα του τσιμπήματος. Εφαρμόστε πάγο ή κρύες κομπρέσες στην περιοχή για να μειώσετε τη φλεγμονώδη απόκριση του οργανισμού. Καθαρίστε την περιοχή με σαπούνι και νερό. Στη συνέχεια εφαρμόστε μια κρέμα υδροκορτιζόνης για να μειώσετε τη σοβαρότητα της αντίδρασης. Εναλλακτικές θεραπείες περιλαμβάνουν μια πάστα φτιαγμένη από αλυψητό λιωμένο κρέας και νερό. Το ένζυμο στο κρέας μπορεί να διασπάσει το δηλητήριο της μέλισσας. Μια πάστα από μαγειρική σόδα και νερό. Πάρτε ένα αντιϊσταμινικό, όπως η διφενυδραμίνη σε μορφή ταμπλέτας ή και κάποιο απλό αναλγητικό, όπως η ιβουπροφένη, εκεταμινοφένη για μεγαλύτερη ανακούφιση από τα συμπτώματα. http://www.mindicinet.com Διαβαστε επίσης τσίμπημα από τσούχρα. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Αυτά είναι τα σωστά βήματα σε περίπτωση που πατήσετε αχινό.